Εντάξει, Καρουγιάδης, Χάρης Βασιλάκος, το ρεβεγιόν της χρονιάς και φέτος μαζί, 2015, να είμαστε καλά, κρυπτό το χάρη. Πόσα κλείνουμε φέτος, κάνα πεντάρι έχουμε κάνει, πόσα έχουμε κάνει. Νομίζω παραπάνω, νομίζω παραπάνω. Και έχουμε να είναι ακόμα πιο περισσότερα. Να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε την. Ευχαριστούμε πολύ, Ηλέκτρα Βλαχονικολού, επικεφαλής στο Λαχονικό 2, γνωστό πλέον νομίζω. Μετράμε και 20 χρόνια πια. 20 χρόνια, Φέτος το 2016 κλείνουμε 20 χρόνια. Εσύ ως στο τιμόνι του Οδείου, πόσα χρόνια? Εγώ είμαι από το 2009 στο τιμόνι του Οδείου. Α, είμαι 7, πλάκα πλάκα δουλειά. Είμαστε 7 χρόνια, μάλιστα. Καλά που με το έπιζε το μητρό. Ναι, 7. Και γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι όταν αγαπάς τη δουλειά σου, δίνεις ολοκληρωτικά. Οπότε είναι μονόδρομος πια να πηγαίνεις καλά και να κάνεις καλή δουλειά. Αν αυτό είναι ο πρωταρχικός σου στόχος, θέλω να πω, θα το πετύχεις. Σου εύχομαι να έχεις δύναμη, υγεία και να συνεχίσεις έτσι. Και εύχομαι και απόψε θα θέλα να έρθει. Και να μου πεις σε θέλω. Απ' το σκοτάδι να φανείς. Σαν ξεχασμένο τρένο. Να σου λέω έλα, να μιλάς για τρέλα, να μου λες δεν πρέπει, δεν μπορώ. Ας σου λέω έλα.
μιλάς για τρέλα. Λέει αγάπη σαν να μπορώ. Ποτέ δεν θα σε μόνη. Να σου λέω έλα, να μιλάς για τρέλα, να μου λες δεν πρέπει, δεν μπορώ. Να σου λέω έλα, να μιλάς για τρέλα, λέει η αγάπη σαν να μπορώ. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο και Τάσο. Είμαστε καλά. Κάτι ήθελες να πεις, Τάσο, για τον Νίκο? Ναι, να πω ότι είναι μόλις 21 στα 22. Μεγαλύτερό σου, δηλαδή. Δουλεύει. Ναι, είναι λίγο μεγαλύτερο σου. Ναι. Δουλεύει από πόσο, από 16, στο είδος δηλαδή. Δουλεύει από 16, γιατί δουλεύει από νωρίτερα άλλες δουλειές, αλλά στον κουζούκι επάνω. Και αυτό το παίξιμο. Δεν ξέρω αν είπαμε πριν ότι τραγουδάει κιόλας. Το πρώτο τραγούδι το είπε ο Νίκος. Για αυτούς που δεν είναι στο live stream, λέω. Αλλά εκτός από το πάρα πολύ ωραία φωνή που έχει, αυτό τον ήχο στο μπουζούκι και αυτό το παίξιμο, αυτή την ωριμότητα, την εμπειρία δηλαδή που βγάζει, που δεν είναι από τα χρόνια παίξηματος προφανώς, είναι αυτό μάλλον που λέμε ταλέντο. Έτσι. Αυτό. Και δεν είπαμε τίποτα έτσι. Ποιος είναι ο Νίκος, τι είναι. Μας είπε μόνο ότι είναι από τη Σπάρτη. Που δεν είναι. Καλά, μιλάμε. Ναι, είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση μουσικού. Από το μουσικό γυμνάσιο Λύκειο Σπάρτη. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είχε κάνει κάποιε σπουδέ, είσαι στο μουσικό Λύκειο. Στο μουσικό γυμνάσιο Λύκειο. Είχα δασκάλου εδώ, στη Σπάρτη, βεβαίω τον Γιώργο τον Κόκορη, τον Κουζουξή, και θέλω να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερω. Και συνέχισα μετά, γιατί είναι καλό εντάξει να ψάχνει και, και από άλλου δασκάλου να παίρνει ιδέε πάνω στο και έχω προχωρήσει και στον Χρήστο Σιαγωτό στην Τρίπολη. Και προχωράει. Λοιπόν, να υποδεχτούμε τον Νίκο Ξερουλή για πρώτη φορά στον Φλάι, στο στούντιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικόλα, που είσαι εδώ. Νίκο, καλώς ήρθες. Έλα λίγο πιο κοντά να σε ακούμε καλά. Καλώς σας βρήκα. Να πούμε και δύο λόγια. Ναι. Σε ξέρει ο κόσμος, δεν χρειάζεται να. Είναι σαν να λες Γιάννης Πλούταρχος, Νίκος Βέρτης, Αντώνης Ρέμος. Λες Νίκος Ξερούλης για την Πλακωνία. Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα. Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα. Μόλις είχαμε τα καλωσορίσματα, ότι είσαι από τις πολύ διακριτικές αλλά και έντονες παρουσίες της Λακωνίας. Ποτέ δεν μπροκάλεσες, ποτέ δεν ακούσαμε οτιδήποτε, οτιδήποτε. Παρ' όλα αυτά, Νίκος Ξερούλης είναι ένα σταθερό όνομα. Είδε μη νοσική δύναμη. Ναι, το πιστεύω απόλυτα αυτό που λέω. Ευχαριστώ πολύ. Με τηλέφωνο, και εδώ. Πώς είναι αυτά τα χρόνια στη Σπάρτη? Καλά, είναι 15 χρόνια που ζω εδώ, στη Σπάρτη. Υπάρχουν και καλά και κακά, αλλά τα περισσότερα είναι καλά, γι' αυτό και μένω εδώ αυτή τη στιγμή. Πώς προέκυψε η σχέση με τη μουσική? Η σχέση με τη μουσική προέκυψε από μικρό παιδί. Από τα 45 που έφερνε ο πατέρας μου στο σπίτι, στον Καναδά, με ελληνικά τραγούδια, με Latin τραγούδια, με αγγλικά τραγούδια, με jazz, με οτιδήποτε. Και αυτά με βάλουν στο τρυπάκι, ξέρω εγώ, του να αγαπάω τη μουσική, αλλά όχι μόνο μια συγκεκριμένη μουσική, να αγαπάω και πολλαπλά είδη μουσικής. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση στον Νίκο? Τον έχω ακούσει αρκετές φορές και live, σε διάφορα έτσι μέρη που έχει τραγουδήσει διάφορες σκηνές, ότι μπορεί να τραγουδήσει όλη την γκάμα του ελληνικού τραγουδιού, όχι και μόνο του ελληνικού, και έχει και ξένο ρεπορτεόριο να προσδώσει στο πρόγραμμα. Αυτό είναι και, και καλό και κακό.
γιατί... Να παρουσιάσει. Ναι, γιατί στο κοινό, ας πούμε, πολλές φορές μπορεί να σε δει κάποιος να έχει παίξει ένα ξένο και ένα. Ναι. Σε άλλη τη μουσική σκηνή, κάπου να σου να παίζεις, ξέρω εγώ, λαϊκά. Να σου πει, αφού λες τέτοια, πώς λες τέτοια τώρα. Αν μείνει όλη τη νύχτα και σε δει στο πρόγραμμά σου, δεν θα ακούσουμε όλα λαϊκά. Δεν θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε τα παλαιότερα. Τελευταία φορά που σε είδα πάντως, άκουσα και μπατσάτα, τάγκο, τι αλλιώς, κάτι τέτοιο. Και είπες και λαϊκά. Ναι, ναι, ναι. Εμένα και φάτο το σταλεί. Ναι, και δεν είναι μόνο να τα λες. Όχι, όχι, τα υποστηρίζει και πολύ καλά. Λοιπόν, Νίκο, τι μας έχεις ετοιμάσει, Νίκος Ξενούλης, ο Νέα του Φλάι. Μου ήταν δύσκολο να διαλέξω από την ημέρα που με πήρε στη τηλεφωνητάκι μου, γιατί ακούω Φλάι. Μου ήταν δύσκολο και το πρωί που ανέβαινα, πήγαινα Καλαμάτα καταρχάς το πρωί και άκουγα το Φλάι. Λοιπόν, μου ήταν δύσκολο να διαλέξω τραγούδια. Μπήκα στον κόπο και διάλεξα περίπου 15 τραγούδια που θεωρώ ότι είναι αντιπροσωπευτικά, γιατί πραγματικά αυτό που είπα πριν, ότι το να λες διάφορα είδη είναι δύσκολο. Τι να πω, ξέρω ξένα, λαϊκά αυτά. Ό,τι θέλεις. Οπότε θα ξεκινήσω με ένα πολύ αγαπημένο μου, το Jesus to a Child, του George Michael, που είναι και λίγο χριστουγεννιάτικο και δεν είναι, αλλά Jesus to a Child είναι αντιπροσωπευτικό τα Χριστούγεννα. Οκ, Νίκο, σε βλέπουνε, σε ακούνε, πάμε.
σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ με νέα μέλη του συγκροτήματος, από ό,τι βλέπω. Είναι η Ευτυχία Γεωργανέ και ο Γρηγόρης Φλώρος. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Θα έλεγα πολύ πολύ τυχαία. Δούλευα με έναν άλλο κύριο, έκανα μια άλλη συνεργασία πέρυσι. Τελείως τυχαία έτυχε, τέλος πάντων, να με ακούσει από εδώ ο κύριος. Έχει το αυτή. Έχει καλό αυτή. Έχει. Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μία, θα σας τα πω άλλη ώρα. Δεν μιλάμε για μέγεθος. Δεν μιλάμε. Μιλάμε για συχνότητες. Μιλάμε για συχνότητες και για τέτοια πράγματα. Και κάπως έτσι ας το πούμε ότι προέκυψε η συνεργασία. Ωραία. Και να πάμε και σε ένα. Πόσο σε ξέρω, τίποτα, μια μέρα. Μια νύχτα μόνο, έτσι. Μια νύχτα μόνο. Στην Γρηγόρη Φλώρος. Από την κατάλαβα. Γνωριζόμαστε. Γρηγόρη Φλώρος είναι το νέο μέλος, το δεύτερο νέο μέλος του συγκροτήματος. Εκεί πώς προέκυψε η συνεργασία. Πώς προέκυψε. Επέστρεψα τις σπουδές μου στο Πάντρια Εδάφη. Και γνώρισα. Βασικά τον Νίκο τον ήξερα φυσιογνωμικά. Δεν γίνεται να με γνωρίζει. Εντάξει, όλο παιδί ο Νίκο το ξέρει. Καλά. Άλλο παιδί. Γνωριστήκαμε, είχαμε δει προφανώς μέσω Facebook ότι υπάρχει μουσική, ότι ασχολούμαστε με τη μουσική, ειδικά ο Νίκος τα τελευταία τουλάχιστον 8-10 χρόνια που είναι με τις λαϊκές νότες. Και μου έκανε πρόταση επειδή έβλεπε αναρτήσεις προφανώς στο Facebook ότι ασχολούμαι με τη μουσική, με θυμόταν και από παλιά. Και διαδικτυακό κυνήγι ταλέντων, έτσι. Ναι, εντάξει. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα γνωριστήκαμε, πλέον δεν είμαστε μόνο συνεργάτες, είμαστε και πάρα πολύ καλοί φίλοι, γιατί για μένα αυτό μετράει, ότι όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ καλά. Είμαστε σαν οικογένεια. Δεθήκαμε πολύ γρήγορα, μπορώ να πω. Δηλαδή, μπορεί να έχω συνεργαστεί.